Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πονεμένη ιστορία για πολλές μαμάδες εκεί έξω που λέγεται ύπνος. Για να πούμε του στραβού το δίκιο, ο κανόνας θέλει τους πρώτους μήνες να έχουν πολύ ξαγρύπνια. Και είναι πολύ φυσιολογικό. Το μπεμπέ, παιδιά, δεν έχει ιδέα τι είναι μέρα και τι είναι νύχτα. Απλά νιστάζει και κάνει ό,τι του ήρθει. Έλα όμως που οι ολονυχτίες πολλές φορές συνεχίζονται για μήνες ή ακόμα χειρότερα και για χρόνια. Τι είναι λοιπόν φυσιολογικό σε όλο αυτό? Αφήνουμε το μωρό να κλαίει? Μπορούμε να παρέμβουμε κάπως? Αυτός ο έρμος ο απορροφητήρας που λιώνει όλη μέρα βουρ 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 και η σκούπα κάνουν καλό? Όλοι αυτοί οι λευκοί θόρυβοι δηλαδή. Γι' αυτό το θέμα για το πώς παίρνει ο ύπνος τα παιδιά τέλος πάντων θα το συζητήσουμε με τη Ζέτα Τηγάκη, η οποία είναι νευροβιολόγος και σύμβουλος ύπνου. Αυτό το σύμβουλος ύπνου πιστεύω ότι πολλές μαμάδες το ακούνε τώρα και δεν ξέρω, νιώθουν κάπως. Γεια σου βρε Ζέτα μου, τι κάνεις? Χαίρετε Μαριλέλα, χαιρετώ όλες όσες με ακούνε, οι οποίες φαντάζομαι κάποιες θα έχουν ζήτημα με τον ύπνο, κάποιες όχι, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα χάνουμε τις συμβουλές που θα ακούσουμε σήμερα. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Σε κάποιες συμβαίνει περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο. Λίγες είναι αυτές που ξεφεύγουν εντελώς. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοιες. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες, αλλά το 0-3 η ηλικία αυτή είναι μια φάση που εντάξει, ο ύπνος δεν ρολάρει εύκολα. Ξέρεις, δεν τον έχουμε στο τσεπάκι που λένε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Λέμε εμείς οι μαμάδες συχνά, τώρα μεταξύ αστείου και σοβαρού αυτό, ότι τα μωρά μας. Να γιατί δεν κοιμάται, λέει το μωρό, γιατί στην κοιλιά ήταν ανήσυχο. Κλώτσαγε όλη την ώρα, γιατί το βράδυ δεν κοιμόταν κτλ. Τώρα, είναι αλήθεια, υπάρχει αλήθεια σε όλο αυτό ή είναι μύθος, το έχουμε βγάλει από το κεφάλι μας? Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω σε αυτό λέγοντας ότι όντως, ας πούμε, οι συνήθειες που έχουν τα μωρά μέσα στην κοιλιά συνεχίζουν και όταν ξυπνάνε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει κάποια μαμά, ας πούμε, όταν ήταν έγκυος, ότι 5 η ώρα το βράδυ θα ξύπναει. Ναι, κάτι βλέπεις, έχω ακούσει κάτι τέτοια, ναι. Και βλέπεις ότι συνεχίζει αυτό και όταν γεννιέται το παιδί, ότι 5 ώρα είναι το σίγουρο ότι θα ξυπνήσει. Ή ότι η αγαπημένη του θέση είναι η πιο μαζεμένη, πιο εμβρυγική, πιο κοντά στη μαμά. Δεν φεύγει εύκολα, γι' αυτό και λέμε το πρώτο τρίμηνο ότι είναι το τέταρτο τρίμηνο στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία μεταβατική και για το παιδί και για τη μαμά και για τον ύπνο προφανώς. Μα την κουβαλάνε, δηλαδή είναι μια συνήθεια που έχουν, ας πούμε, και την έχουν αρκετούς μήνες μέσα στην κοιλιά, οπότε εντάξει. Ναι, βέβαια το κούνημα το οποίο, το κούνημα που βλέπουν ήταν το μωρό να ξύπνει μέσα στην κοιλιά εκ των πραγμάτων. Οπότε ναι, δεν αισθάνονται γι' αυτό. Λοιπόν, πριν είπαμε ότι ξέρεις, είναι κάτι που αν όχι όλες, πολλές μας ενώνει. Οπότε, και το εξηγούν και το δείχνουν και οι αριθμοί αυτό. Γιατί σε πρόσφατες μελέτες αναφέρεται πως το 70% των παιδιών αρνούνται σε τακτική βάση να κοιμηθούν. Το 52%, δηλαδή τώρα ένα στα δύο παιδιά, έτσι, τα μισά, ξυπνούν στη μέση της νύχτας. Ένα 17% έχουν συχνά εφιάλτες. Αυτά είναι στην πρώτη φάση, έτσι. Ναι. Μετά από τα τρία, το πράγμα κάπως φτιάχνει. Είναι 46% το ποσοστό των παιδιών που αρνούνται να κοιμηθούν σε τακτική βάση. Το τακτική βάση φαντάζομαι είναι αυτό ότι κοιμάται όλο το βράδυ, έτσι. Αυτό. Θα μπορούσε να είναι και η ώρα η οποία κοιμούνται. Α, η ώρα. Το 52% συνεχίζει να ξυπνάει μέσα στη μέση της νύχτας. Αυτό ακάθεκτο. Δεν θέλει να το πάρει σε ρί. Και μετά τα 4 πάει 56% το αντίστοιχο ποσοστό. Ναι. Το 56% ναι, γιατί είναι αυτό που αρνούνται σε τακτική βάση πάλι να κοιμηθούν. Να σου πω κάτι. Δεν αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα σου πω τι αλλάζει όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δράτω με τις ευκαιρίες σήμερα να μιλήσω λίγο και για την κοινωνικοποίηση του βρεφικού ύπνου. Γιατί υπάρχει μια. Έχω την αίσθηση υπερβολικές προσδοκίες από την πλευρά των γονιών για το τι είναι φυσιολογικό και το τι είναι. Mm-hmm. Και οι υπερβολικές προσδοκίες προκαλούν και υπερβολικό άγχος καμιά φορά. Δηλαδή, τι είναι φυσιολογικό με το βρεφικό ύπνο? Σίγουρα είναι φυσιολογικό ένα μωρό να ξυπνάει. Το ξέρουμε, δηλαδή, το να περιμένουμε να ξυπνήσει. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι και φύση αδύνατο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι μέχρι τους 12 μήνες θα μπορούσε να ξυπνάει ένα μωρό φυσιολογικά δύο φορές. Η μία μπορεί να είναι για κάτι. Η άλλη να είναι για φαγητό, ή να είναι και δύο για φαγητό, ή να είναι οτιδήποτε. Μετά το ποσοστό πέφτει, δηλαδή το φυσιολογικό. Τι είναι ο φυσιολογικό κιόλας? Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, αυτό που θα μπορούσε να είναι εφικτό, ναι, είναι να είναι μία φορά το βράδυ. Και μετά αρχίζει και βλέπει ότι μέχρι τα δύο αρχίζει και φεύγει στο ξύπνημα. Δηλαδή μπορεί το παιδί να κοιμάται και άνετα, έχει μάθει και τη συνείδη και μπορεί. Τότε βέβαια, όπως είπε και εσύ, αυξάνονται άλλα ζητήματα όπως οι εφιάλτες, mm-hmm, που αρχίζουν και είναι πιο έντονοι. Η άρνηση ύπνου. Γιατί τι είναι η άρνηση ύπνου, πέρα από το γεγονός ότι θέλει να μείνει κοντά στο γονιό? Άρνηση για τον ύπνο είναι άρνηση να φύγει μακριά σου. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα το παιδί.
Και οι αυθιάλτες συνδέονται με την αύξηση, με την ανάπτυξη του κεφάλου, με την αύξηση της φαντασίας, οπότε αυξάνονται και οι αυθιάλτες. Και είναι και λογικό στάδιο, το οποίο θέλει και αυτό τη δική του διαχείριση, θα έλεγα. Τι οπότε, μπορεί να βλέπει ένα παιδί σε αυθιάλτες, δηλαδή τι βλέπουν. Βλέπουν πάρα πολλά και βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν τον κόσμο. Συνδέονται συνήθως με διαχωρισμό από το γονιό, με οτιδήποτε μπορεί να συνέβη μέσα στη μέρα, στο σχολείο, αν έχει ξεκινήσει παιδικό. Είναι πολλά. Του παίρνει το αυτοκινητάκι, ας πούμε. Σίγουρα ο ύπνος είναι όμως φακός της ανάπτυξης. Mm-hmm. Πάρα πολλά ζητήματα που συμβαίνουν στη μέρα αμέσως κάνουν την εμφάνισή τους τη νύχτα. Αμέσως. Είτε πρόκειται για αναπτυξιακά ζητήματα, είτε οτιδήποτε. Τα βλέπουμε το βράδυ. Μάλιστα. Άρα, να πάμε λίγο στην αρχή, στους πρώτους τρεις μήνες. Είναι και η φάση που το παιδί δεν καταλαβαίνει αν είναι μέρα ή νύχτα, έτσι. Δεν έχει ιδέα. Οπότε, το να κοιμάται, ξέρω εγώ, ένα μωράκι, ένα πεντάωρο, πρέπει να κάνει πάρτι. Οι γονείς πρέπει να χαίρονται με αυτό. Έτσι. Έξω, όταν ένα παιδί κοιμάται 5 με 6 ώρες, θεωρείται δυσαιρή. Γενικά, ναι, σε την ηλικία. Mm-hmm. Όμως, όντως, ο πρώτος στόχος όσον αφορά μια υποτυπώδη εκπαίδευση ύπνου, που δεν τη λες εκπαίδευση, εννοείται σε αυτή την ηλικία, mm-hmm. είναι να μάθει τη μέρα με τη νύχτα. Και πώς το κάνουμε αυτό? Με το να έχουμε περισσότερο φως, θόρυβο την ημέρα και περισσότερο σκοτάδι τη νύχτα, ώστε να μειώνονται τα εξωτερικά ερεθίσματα, για να καταλάβει το παιδί το μεγαλύτερο ποσοστό του ύπνου του να είναι τη νύχτα. Γιατί βλέπουμε, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό όμως, αλλά βλέπουμε ότι κάποια παιδάκια δυσκολεύονται να το μάθουν. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα παιδάκια που τους αρέσει να κοιμούνται περισσότερο όταν έχει θόρυβο, παρά όταν όλα είναι απόλυτα ήρεμα. Ναι, δηλαδή, και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι έχουν μάθει να κοιμούνται μέσα σε μια θορυβώδη μήτρα, οπότε μαθαίνουν στο θόρυβο, το οποίο όμως αλλάζει κάποια στιγμή. Μπράβο. Αν μπορούμε να πούμε κάτι στις νέες μαμάδες, και το λέω και εγώ γιατί μετά από 2 χρόνια μπορώ να το πω αυτό δυνατά, είναι ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Δηλαδή όλα τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι να απογοητεύεσαι ότι θα ζήσεις μια ζωή με ένα παιδί που θα ξυπνάει. Όχι, εντάξει, θα περάσει ο καιρός, θα αλλάξει. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να το κάνουμε πιο εύκολο κιόλας. Ακριβώς. Να σου πω, η άποψή σου, Ζέτα μου, για τους λευκούς θορύβους. Γιατί αν δεν ξέρω, αν έχεις, προφανώς και γνωρίζεις, αν δεις κάτι βιντεάκι που κυκλοφορούν στο YouTube με απορροφητήρες και τα λοιπά, που έχουν κάτι εκατομμύρια views και από κάτω γονείς απελπισμένους να λένε «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας σώσατε, ξέρω εγώ, τη ζωή, μπορούμε να κοιμόμαστε». Και ξέρεις, είναι αυτό το παιδί κάτω από τον απορροφητήρα, ηλεκτρική σκούπα, σεσουάρ, ό,τι κάνει αυτό το θόρυβο, που υποτίθεται ότι είναι ο θόρυβος που ακούει ένα παιδί όσο είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του, έτσι. Κοίτα, εγώ είμαι θετική με τους λευκούς ήχους, αλλά θέλω να υπάρχει λίγο περισσότερο σωστή χρήση. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει σωστή χρήση εκεί έξω και το βλέπω καθημερινά με μαμάδες που έρχονται σε μένα και μέσα σε 3 μέρες κόβουν τον απορροφητήρα. Mm-hmm. Γιατί, πρώτον, δεν θέλουμε να είναι υπερβολικά δυνατά ο λευκός ήχος. Δηλαδή, χρειάζεται ένα όριο, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα αρκετά καλά η ακοή του παιδιού για να είναι τέρμα δυνατά κάτω από το λευκό ήχο. Κάτι το οποίο δεν το σκέφτονται από τον πανικό να κινήσουν πολλοί γονείς. Είναι πάρα πολύ βασικό. Μιλάμε για συνθήκες που είναι για την ασφάλεια. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτό. Μετά, όσον αφορά τους λευκούς ήχους, για ποιο λόγο τους χρησιμοποιούμε, πόσο τους χρησιμοποιούμε, θα είναι όλο το βράδυ, δεν θα είναι, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα όριο, όπως και μετά. Που σιγά σιγά θα κοπεί ο λευκός ήχος, πώς θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, βοηθούν οι λευκοί ήχοι, όχι όλα τα παιδιά, αλλά βοηθούν πάρα πολλά παιδιά, αλλά και αυτό με σωστή χρήση. Δηλαδή, όταν το δούμε το παιδί να κοιμάται, το κλείνουμε, έτσι, αυτό λες. Εγώ θα έλεγα, μπράβο, να προτιμήσουν μια συσκευή λευκού ήχου από το να χρησιμοποιούν το κινητό και το YouTube. Mm-hmm. Γιατί και για την ακτινοβολία και για το να μην έχουν ένα κινητό όλη την ώρα, mm-hmm. να μάθουν μια συσκευή η οποία θα έχει χρονοδιακόπτη, θα λειτουργεί μέχρι 20 λεπτά, κάτι τέτοιο. Δηλαδή μέχρι τη διαδικασία να κοιμήσεις και μετά να σταματήσεις μετά από λίγο, να μην δουλεύει όλο το βράδυ. Μάλιστα. Σε μια περίπτωση. Να σου πω. Και σε σωστή απόσταση το παιδί, έτσι. Σε σωστή απόσταση, μάλιστα. Άρα λέμε ναι, με μέτρο στους λευκούς θορύβους, έτσι. Δεν λέμε ούτε όχι, μη βάζετε, γιατί έχει ακουστεί και αυτό.
Όλα έχουν ακουστεί βασικά. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά είναι η λευκή. Ωραία. Μια χαρά και πολύ αναπτυξιακή σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Ως ένα σημείο όμως. Δεν χρειάζεται να κάψουμε πιστολάκια. Ωραία. Ναι. Υπάρχει σωστή και λάθος ώρα για να πέφτει ένα μωρό για ύπνο? Κάντο μου λίγο. Δηλαδή, εντάξει, το βρέφος που έτσι κι αλλιώς κοιμάται, ξυπνάει, δεν μπορείς να πεις ότι τώρα το βάλα για ύπνο συγκεκριμένα ότι κοιμάται στις 8, κοιμάται στις 9. Γιατί κοιμάται, ξυπνάει, κάνει αυτό το πράγμα συνέχεια. Ένα παιδί μετά που αρχίζει και μπαίνει σε μια ρουτίνα, δηλαδή εκεί, ξέρω εγώ, από 8-10 μηνών. Ναι. Θα σου πω, υπάρχει σωστή ώρα. Mm-hmm. Και υπάρχει σωστή ώρα όχι μόνο για το βραδινό ύπνο, το οποίο είναι αυτό που υπολογίζουμε όλοι, υπάρχει σωστή ώρα για όλους τους ύπνους. Για πες μας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι στη σωστή ώρα το παιδί, να κοιμηθεί στη σωστή ώρα, γιατί αν δεν κοιμηθεί στη σωστή ώρα θα έχει υπερένταση. Και θέλω να σας πω ότι αν έχει υπερένταση, ξέρετε μάλλον οι περισσότεροι, ότι δεν μπορείς να ηρεμήσεις και να κοιμήσεις ένα παιδί έτσι απλά. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια και είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το παιδί κυρίως, αλλά και για εσάς ως γονείς που κοιμίζετε, αλλά και το βράδυ θα είναι δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, επειδή ακριβώς γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η σωστή ώρα, εγώ έχω γράψει ένα δωρεάν οδηγό που τον παρέχω δωρεάν για τις πολύ βασικές συμβουλές mm-hmm. για το πώς να βελτιώσεις τον ύπνο στα μέσα, mm-hmm. όπου ένα από τα βασικά βήματα είναι ποιες ώρες, ανάλογα την ηλικία, πρέπει το μωρό να κοιμάται. Το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο βοήθημα, γιατί ξέρεις ότι άλλες ώρες είναι 6 μηνών, άλλες είναι 8, άλλες είναι 12, άλλες είναι 4. Ναι. Η maximum ώρα που πρέπει να πέφτει ένα παιδί για ύπνο. Εννοείς το βράδυ. Ναι. Ναι, και θα πούμε και για το μεσημέρι. Κοίταξε, γενικά οι περισσότερες έρευνες που υπάρχουν και είναι από την Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική συστήνουν 8 η ώρα, 8.30 το πολύ, κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι και στη Μεσόγειο γενικότερα είναι πιο αργά. Και το βλέπουμε όλοι, γιατί και το καλοκαίρι πηγαίνει όλο πιο αργά. Δηλαδή το φυσιολογικό είναι μέχρι τις 10 στην Ελλάδα να κοιμάται. Από εκεί 10, 10 κινήσει το πολύ. Και να ξυπνάει. Σίγουρα, τώρα, συνήθως ξυπνάμε 10 με 12 ώρες από όταν κοιμούνται τα μωρά. Mm-hmm. Mm-hmm. Ανεξάρτητα δηλαδή των ξεκινημάτων. Αυτό συνδέεται και με τις ορμόνες, με τα αυξητική ορμόνη. Δηλαδή υπάρχει από πίσω οι λόγοι οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα για να συμβαίνουν. Βέβαια, κάθε οικογένεια έχει το δικό της πρόγραμμα. Mm-hmm. Και αυτά παίζουν σοβαρό ρόλο, διότι όταν γυρνάς, ας πούμε, πας το βράδυ από τη δουλειά στις 8, θέλει να δει ώρα το παιδί του. Και αυτό λογικό είναι. Και αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Ναι. Οπότε, maximum, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το 10.30. Το καλοκαίρι, ας πούμε. Το καλοκαίρι. Που σκέψω νυχτών 9, οπότε έρχεται φυσιολογικά ναι. να κοιμάται εκεί. Και το μεσημέρι? Το μεσημέρι είναι, το ξέρεις και εσύ ως μαμά, ότι είναι τελείως διαφορετικό. Ένα μωρό 6 μηνών μπορεί να κοιμάται 3 φορές τη μέρα. Ναι, να βέβαια. Ένα μωρό 2 ετών μπορεί να κοιμάται 1 φορά. Είναι, γι' αυτό σου λέω, είναι συγκεκριμένες οι οδηγίες που πρέπει να έχουμε ανελικία. Πάντως, αν ισχύει κάτι γενικό, είναι ότι όσο πιο αργά πέφτει ένα παιδί το μεσημέρι για ύπνο, τόσο πιο αργά θα πέσει και το βράδυ στον αντίστοιχο ή δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνήσει, ξέρω εγώ, 6,5 ώρα το απόγευμα από τον μεσημεριανό ύπνο και να πέσει για ύπνο το βράδυ στις 10. Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, εννοείται. Mm. Εγώ θα έλεγα μια άλλη βασική συμβουλή να ακούσουν όλοι. Mm. Δεν κρατάμε ένα παιδί ξύπνιο για να κοιμηθεί το βράδυ. Δεν δουλεύει mm-hmm. ποτέ. Mm. Ο ύπνος φέρνει ύπνο, που λέγανε οι παλιοί, είναι αλήθεια. Α, μάλιστα. Και να σου πω, αν ένα παιδί πέφτει συστηματικά, ένα μωρό, γιατί για μωρά μιλάμε τώρα, πέφτει συστηματικά για ύπνο 11-11.30 ώρα, αυτό το πράγμα τι αρνητικό μπορεί να επιφέρει? Γενικά έχει να κάνει λίγο με το σύστημα των ορμονών, γιατί και γενικότερα γίνει με την ανάπτυξη. Δηλαδή θέλουμε το παιδί να χορταίνει ύπνο και να έχει καλό ποιοτικό ύπνο για να αναπτύσσεται φυσιολογικά και σωστά. Οπότε και το 11-11.30 είναι νωρίς. Εγώ έχω και περιπτώσεις που κοιμόντουσαν 1. Οπότε, οπότε σίγουρα χρειάζεται διαχείριση για να πάει νωρίτερα. Μάλιστα. Θέλεις να πούμε τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν κοιμάται ένα παιδί, που είναι και το, ξέρεις, είναι το κύριο ερώτημα, γιατί δεν κοιμάται αυτό το παιδί από τα 0 έως τα 3? Και το βάζω στα 3 γιατί μετά τα 3 πάμε σε άλλη κουβέντα, έτσι. Σίγουρα. Ναι, το 0 έως 3 είναι το φυσιολογικό. Γιατί δεν κοιμάται. Mm-hmm.
πάρτε χαρτί και μολύβι. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι, ξέρεις, που είναι αυτό. Βλέπουμε, αχ, κοιμάστε εύκολα. Ναι, κοιμόμαστε. Και είναι οι άλλοι που κοιμάται, ξέρω. Ναι, αλλά μπορεί και οι δυο μαμάδες να κοιμούνται το ίδιο. Αυτό εγώ βλέπω πολύ συχνά. Ότι έχει να κάνει και την αντίληψη για τον κόσμο και τις προσδοκίες που έχεις. Γι' αυτό είναι το πρώτο που είπα. Όμως υπάρχουν όντως σοβαροί λόγοι για τους οποίους ένα παιδί ξυπνά. Μάλιστα. Ακούμε. Δεν θα μιλήσω για το κλασικό που λένε όλοι δόντια ή άλμα. Είναι σίγουρα λόγοι, αλλά δεν είναι νούμερο ένα που σκέφτονται αμέσως. Ναι. Θα μπορούσε να είναι η θερμοκρασία στο δωμάτιο. Συνήθως συμβαίνει να είναι πολύ ψηλά. Σκάνε τα παιδιά, δηλαδή ζεσταίνονται καημένα. Το δεύτερο μπορεί να έχει να κάνει με το σκέπασμα. Δηλαδή σκεπάζει το παιδί και σε 10 λεπτά ξυπνάει. Γιατί ενοχλείται. Γιατί συνήθως τα μωρά ξεσκεπάζονται. Και αν ξεσκεπάζονται, είτε κρυώνουν, είτε ενοχλούνται που σκεπάζονται. Γιατί είναι αισθητηριακό το ζήτημα. Οπότε γενικά βοηθάμε η πνώσακη. Ο θόρυβος προφανώς, ειδικά αν έχει μεγαλύτερο παιδάκι στο σπίτι. Γι' αυτό και μια συσκευή λεπτού θορύβου εκεί είναι βοηθητική πάρα πολύ. Το φως, βασικό. Αν το δωμάτιο έτσι δεν είναι δωμάτιο ύπνου, δεν τυχαίο που όλοι κοιμόμαστε καλύτερα στο ξενοδοχείο. Είναι δωμάτια για ύπνο. Δηλαδή, αν είναι πάρα πολλά αερασίσματα γύρω μας και ειδικά στα μωρά, δεν μπορούν να κινηθούν. Να παίζει τηλεόραση, ακόμα και να μην κοιτάνε. Μόνο που θα υπάρχει σε ένα μωρό, στο σαλόνι τηλεόραση, μπορεί να μην κοιμάται το ίδιο καλά από μια ηλικία και μετά, μετά τις 4-5 μήνες. Αν είναι, αν πεινάνε, εννοείται το ξέρουμε, αλλά και πάλι δεν είναι το πρώτο όπως. Να σου πω, θα κάνω μια παρένθεση εδώ που είπες για την πείνα. Οι γυναίκες που θυλάζουν, φαντάζομαι, όχι στους πρώτους μήνες ας πούμε, πιο μετά, είναι οι μαμάδες που ξυπνάνε περισσότερο τη νύχτα, έτσι, γιατί το γάλα είναι πιο ελαφρύ το μητρικό. Δεν είναι όπως η φόρμουλα, οπότε παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Δηλαδή οι μαμάδες που θυλάζουν. Εγώ θα σου πω. Τι γίνεται με τις μαμάδες που θυλάζουν, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες πλέον που δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά αν το παιδί πίνει φόρμουλα ή αν θυλάζει. Αυτό που είπες για το γάλα δεν ισχύει πια. Υπήρχε κάποτε, τη δεκαετία του 70, το 80, που το γάλα είχε άλλη σύσταση τότε της φόρμουλας, οπότε όντως ήταν πιο βάρη και κοιμόντουσαν, όμως πλέον δεν ισχύει. Δηλαδή είναι ελαφρύ αναλογικά. Τι γίνεται όμως, μπορεί δύο πράγματα συμβαίνουν συνήθως. Είτε η μαμά που θυλάζει δίνει πιο εύκολα στήθος σε κάθε ξύπνημα, διότι είναι μια εύκολη διαδικασία. Οπότε δεν υπολογίζει, ας πούμε, σαν τη μαμά που ταΐζει με φόρμουλα, ότι ξέρεις τι τάισα πριν μια ώρα, άρα τώρα δεν πεινάει. Ναι. Δεν συμβαίνει συνήθως αυτό. Οπότε σαν μια πρακτική θυλάζει πιο συχνά, όχι γιατί το παιδί πεινάει περισσότερο, γιατί κοιμάται και το ξέρει και η ίδια ότι το παιδί είναι το που πάει να θυλάσει και σε 2 λεπτά. Οπότε δεν θυλάζει πραγματικότητα. Είτε έχει να κάνει ότι μια μαμά που θυλάζει μπορεί να υπάρχουν ξυπνήματα, αλλά κοιμάται παραπάνω από μια μαμά που την φόρμα. Υπάρχουν έρευνες μάλιστα που δείχνουν ότι πολύ παραπάνω, δηλαδή μπορεί και μισή ώρα παραπάνω, μαζεμένα σε λεπτά στα ξυπνήματα, ναι, κοιμάται παραπάνω. Αυτό ανατρέπει πολλά. Ωραία. Γιατί ξυπνά ελάχιστα στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Οπότε για τις μαμάδες που θυλάζουν, μην σκεφτούν να αποθυλάσουν μόνο και μόνο για να κοιμηθούν. Ας το διαλύσουμε αυτό το μύθο. Εντάξει. Ωραία, πάμε λοιπόν σε έναν άλλο λόγο που δεν κοιμάται το παιδί. Αν έχει υπερένταση μέσα στην ημέρα, δεν έχει κοιμηθεί σωστά, πολύ βασικό. Θα έχει σίγουρα ξυπνήματα τη νύχτα. Αν δεν υπάρχει ρουτίνα, αν υπάρχει κάποια γενικότερα ιατρική διαταραχή από πίσω, από κάτι δερματικό που επηρεάζει πάρα πολύ, μέχρι και αναπτυξιακές διαταραχές όπως αυτισμός ή οτιδήποτε, αν υπάρχει κάποια αγωγή και γενικότερα σχετίζεται πάρα πολύ με τις, και με τις πρακτικές του ύπνου, με τις γονικές πρακτικές που συνδέονται με τον ύπνο. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις επίσης. Οπότε οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και πρέπει να εξετάζεται κάθε περίπτωση εξατομικευμένα, γιατί δεν είναι όλα έτσι απλά. Ναι, καταλαβαίνω. Και μπορεί και οι αιτίες να είναι διαφορετικές στο ίδιο παιδί σε διαφορετική ηλικία. Εμείς οι αγωνίες τώρα τι κάνουμε. Ένας τρόπος. Η τεχνική βασικά του ελεγχόμενου κλάματος, γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε. Έχουμε το παιδί στην κούνια, στο κρεβατάκι του κτλ. Και το ακούμε να κλαίει.
Ναι. Μιλάω για ένα παιδί που έχει πάει στο δωμάτιό του, έτσι. Μιλάω για αυτό το παιδί. Πότε μπαίνουμε στο δωμάτιο, πότε μπουκάρουμε. Το αφήνουμε να κλάψει, γιατί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τεχνική το αφήνουμε κάποια λεπτά. Μίλα μας λίγο γι' αυτό. Είσαι υπέρ, εσύ συμφωνείς με αυτόν τον τρόπο. Κατά. Είσαι κατά. Θες να μας εξηγήσεις αρχικά τι λέει, τι ορίζει η τεχνική του ελεγχόμενου κλάματος και γιατί διαφωνείς με αυτήν. Κοίταξε, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές εκπαίδευσης ύπνου. Πάρα πολλές είναι με ελεγχόμενο κλάμα, κάποιες είναι με σκητό κλάμα. Υπάρχει και θετική εκπαίδευση ύπνου που εγώ υποστηρίζω, που δεν έχει καθόλου κλάμα. Για ποιο λόγο την υποστηρίζω? Ως νευροβιολόγος είναι ξεκάθαρο και έχει δειχθεί ότι το αυξανόμενο, το παρατεταμένο κλάμα, εκτός ότι αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, αυξάνει την πίεση, αυξάνει την κορτιζόλη, δηλαδή την ορμόνη που σχετίζεται με το στρες, επηρεάζεται και η νευροπλαστικότητα. Αυτό είναι η διαδικασία στην οποία δημιουργούνται οι νευρώνες τη νύχτα, που συνδέεται με την ανάπτυξη. Οπότε, σε ένα μωρό που αναπτύσσονται τα νεύρα, το ακριβώς αναπτύσσει το εγκέφαλό στο πρώτο διάστημα, το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να επηρεαστεί αυτή η διαδικασία. Οπότε το παρατεταμένο κλάμα είναι κάτι το οποίο δεν το υποστηρίζω σε καμία περίπτωση. Και όταν λέμε παρατεταμένο, τι εννοούμε? Θέλω να πω από ποια... Εννοούμε το κλάμα που μπορεί να φτάσει 10 λεπτά, 1 τέταρτο, χωρίς ανταπόκριση. Το οποίο κάποιες από αυτές τις τεχνικές υποστηρίζουν και μία ώρα τέτοιο κλάμα. Όπως σκληρό. Χωρίς ανταπόκριση. Σκληρό. Το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά υπάρχουν και αυτά εκεί έξω και όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι αυτό δεν βοηθά. Αυτό το αντίθετο προσφέρει. Είναι ότι είναι, έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη προς το γονιό. Χρειάζεται μια σχέση σε αυτές τις ηλικίες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να τις συντηρήσεις. Γιατί αυτό θα φανεί και στο μέλλον. Άρα πηγαίνουμε, πηγαίνουμε όταν το ακούμε να κλαίει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η δική μου προσέγγιση είναι ναι, πάντα ανταποκρίνεσαι στο κλάμα. Απλά ακολουθεί διαφορετική μέθοδο, γιατί από τη μία θέλεις και να μάθεις το μωρό σου να κοιμάται. Οπότε ακολουθεί μια διαφορετική μέθοδο. Ανταποκρίνεσαι στο κλάμα, αλλά ακολουθεί τελείως διαφορετική προσέγγιση και τεχνικές για να γίνει. Με τη θετική εκπαίδευση, τι να το κάνουμε δηλαδή. Φτάνουμε στην εξής ερώτηση τώρα, που καίει πάρα πολλούς γονείς. Υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα το παιδί να κοιμάται πάρα πολύ ωραία όταν είναι στο κρεβάτι των γονιών και όταν πηγαίνει μόνο του στο δωμάτιό του, πώς το λένε, να σηκώνει τη γειτονιά. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, από ό,τι ξέρω κι εγώ, όσο πιο γρήγορα πας το παιδί στο δωμάτιό του, τόσο το καλύτερο, δεν είναι? Και όταν λέω νωρίς, είναι από τον έκτο μήνα. Τι γίνεται με αυτό? Δηλαδή, σου λέει ότι αφού κοιμάται τώρα, κοιμάται μόνο μαζί μας. Τι να κάνω, να το αφήσω? Έλα μωρέ και απόψε, δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι. Φαντάζομαι αυτά τα συναντάς αρκετά. Ναι. Και αυτή η προσέγγιση. Ναι. Κοίταξε, οι ερευνητές κάποιοι υποστηρίζουν από τους 6 μήνες να πάει στο δωμάτιό του, κάποιοι από τους 12. Δηλαδή, υπάρχει ένα περιθώριο, εντάξει. Σίγουρα όμως κάποια στιγμή το μωρό θέλει το χώρο του. Γιατί αυτό θα το βοηθήσει από ένα σημείο και μετά να είναι λίγο πιο ανεξάρτητο. Αν και η λέξη ανεξάρτητο καμιά φορά οδηγεί σε αντίστοιχα αποτελέσματα. Αν προσπαθήσει ένα μωρό να είναι από πολύ νωρίς ανεξάρτητο, οδηγεί σε πιο έντονη προσκόλληση. Οπότε λίγο βάζω ένα ερωτηματικό στη λέξη που χρησιμοποιείτε, γιατί υπάρχει και η λανθασμένη χρήση. Τώρα, η προσέγγιση για τη μετάβαση στο παιδικό δωμάτιο πρέπει να είναι σταδιακή και με πολύ ξεκάθαρα βήματα και προφανώς να μην γίνεται πρώτη φορά στη μέση της νύχτας. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρη μέθοδος για το πώς μπορεί να γίνει μετάβαση με πολύ όμορφο τρόπο στο δωμάτιο και δεν ξεκινάει στις τρεις τα χαράματα, με οποία όλοι λειτουργούν τον αυτόματο και το μωρό και οι γονείς. Οπότε δεν είναι η λογική ότι κάνουμε χάρη γυρίζει στο δωμάτιο ή δεν κάνουμε χάρη μένει. Είναι μια απόφαση η οποία πρέπει να λαμβάνεται και από τους τρεις, διότι αν η μαμά μέσα της δεν νιώθει έτοιμη, παράδειγμα, να πάει το μωρό στο δωμάτιο, δεν θα γίνει. Ή αν ο μπαμπάς το ίδιο. Χρειάζεται να είναι μια απόφαση κοινή και όταν ξεκινήσει να γίνεται με πολύ όμορφο, ήρεμο και σταδιακό τρόπο. Εντάξει, δεν είναι και πολύ τη παρούση με αυτό που λέμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και, πώς το λένε, ένα κόφτη ηλικιακό. Δηλαδή, μπορεί η μαμά να μην είναι έτοιμη μέχρι των 5 χρονών. Το παιδί να είναι πανέτοιμο καιρό τώρα. Ισχύει, και μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι αν ένα μωρό, ένα παιδί πια, στην σχολική ηλικία, δηλαδή από 6 και πάνω, μένει στο δωμάτιο των γονιών, τότε αποκτά πολλά ζητήματα ύπνου, αλλά και γενικότερα διάφορες διαταραχές που συνδέονται
έτσι με την αυτοπεποίθηση, δηλαδή αγχώνεται, δεν μπορεί να κινηθεί πολύ. Mm. Από αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή γίνεται ανάποδα, γίνεται μπούμερακ μετά. Μάλιστα. Υπάρχει όντως ένα εύρος. Και η επίσκεψη σε ένα σύμβουλο ύπνο, όπως είσαι εσύ, πότε πρέπει να γίνει, τι ποσοστό επιτυχίας έχει και πόσο κοστίζει κιόλας? Ναι, λοιπόν, εμείς στο κέντρο μας έχουμε ένα πρόγραμμα που αφορά και από τα νεογέννητα, που δεν είναι εκπαίδευση στην ουσία, αλλά είναι κάποιες μεθοδοί, οι οποίοι βοηθούν να εξηγήσει σύνδεση ύπνο από την αρχή. Και βοηθάει στα πάντα, το τι κάνει το μωρό μου όταν είναι ξύπνιο, τι δραστηριότητες βοηθάει να ενίσχυσει το κεφάλι του και στη θετική ανάπτυξή του γενικότερα. Οπότε αυτό ξεκινά από την αρχή. Από εκεί και πέρα, μετά τους 4 μήνες, οριμάζει η αρχιτεκτονική ύπνη του μωρού. Οπότε από εκεί και πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για την εκπαίδευση με την έννοια της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Αλλά και πάλι, όπως καταλαβαίνεις, στην θετική εκπαίδευση δεν υπάρχει καθόλου κλάμα. Οπότε δεν θα μιλήσω γενικά για τους συμβούλους ύπνου, γιατί ξέρω ότι ακολουθούνται και τεχνικές με κλάμα, τις οποίες εγώ δεν υποστηρίζω. Mm-hmm. Οπότε στην θετική εκπαίδευση και από 4 μηνών ένα μωρό μπορεί να ξεκινήσει σταδιακά και πολύ όμορφα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα, είναι πάρα πολύ value γενικά. Γιατί έχω ακούσει κάτι πακέτα, πώς το λένε, τριψήφια, γι' αυτό σε ρωτάω. Έχω ακούσει και αυτά. Δεν πλησιάζει καν στα τριψήφια πακέτα η τιμή. Δεν πλησιάζει καν. Είναι πολύ βάλιο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο www.anapix.gr και να δει τα πακέτα. Είναι διάφορα πακέτα ανάλογα την ηλικία. Μια χαρά, δηλαδή είναι πολύ βάλιο. Και αξίζει και χαίρομαι απ' την άλλη που υπάρχουν πάρα πολλοί παιδίατροι που υποστηρίζουν τη θετική εκπαίδευση. Τους άλλους στο εξωτερικό είναι μόνοι. Εκπαίδευση που υποστηρίζουν από την Ακαδημία Παιδιατρικής πλέον. Mm-hmm. Και υπάρχει έτσι, ξέρεις, συνεργασία. Ωραία, οπότε να πούμε έτσι εν κατακλείδη ότι όπως και να έχει το πράγμα, υπομονή γονείς νέοι, μέχρι τα 3 είναι τα πράγματα, αν είναι δύσκολα θα είναι μέχρι τότε, μέχρι 3 χρονών, και από εκεί και πέρα, αν συνεχίζεται ας πούμε το ίδιο έργο, εκεί θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν άλλο ειδικό για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιος λόγος ανησυχίας. Εγώ δεν θα έλεγα υπομονή στο 3, εγώ θα έλεγα όταν νιώθουν ότι τους τρομάζει ένα ακόμα βράδυ. Ναι. Να απευθυνθούν άμεσα σε κάποιον, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανίζονται. Γιατί καμιά φορά ξανακάνουν διάφορες γονικές πρακτικές που δεν βοηθάνε καθόλου. Mm-hmm. Και τελικά εντείνουν οι ίδιοι το ζήτημα, όποιο ζήτημα έχουν κάθε φορά. Mm-hmm. Και έχει δειχθεί ότι κάποια πράγματα χρειάζονται έτσι αντιμετώπιση, ας πούμε, ένα σπρώξιμο από τους γονείς για να βελτιωθεί. Γιατί μερικά προβλήματα ύπνου, αν παραμένουν για χρόνια. Εγώ έχω παιδιά που είχαν προβλήματα ύπνου από όταν γεννήθηκαν και λένε θα γίνει 2, θα περάσει. Θα γίνει 3, θα περάσει. Θα γίνει 4, θα περάσει. Και έχω μωράκια και παιδάκια πια 5 χρονών που δεν περνάει. Ή μετά μπαίνω στο δημοτικό με το κινητό και μειώνεται, έχουν έλλειψη ύπνου πραγματικά τα παιδιά. Συνεχίζει την εφηβεία και μένει έτσι ως ενήλικας. Οπότε δεν θέλω να τρομάξω τον άλλον. Δεις ότι υπάρχει κάτι ξανά και ξανά και ξανά και τι θα κάνω. Μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή είναι πολύ εφικτό να κάνεις κάτι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Ζέτα. Παρακαλώ. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να με βρείτε στο Ζεταγάκι. Στείλτε μου ελεύθερα, απαντάω σε όλους. Έγινε. Άντε. Να βρούμε τον ύπνο μας. Να βρείτε τον ύπνο μας. Χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά τα ωραία λοιπόν και για σήμερα. Καλή συνέχεια και κάπου εδώ να σας θυμίσω βέβαια ότι μπαίνετε στο ladylike.gr για να διαβάσετε τα πάντα, αλλά κυρίως τα θέματα του No Filter Motherhood που είναι φτιαγμένα για μαμάδες. Για χαρά.